Θέλω λοιπόν τα κορίτσια που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στο σπίτι να έρθουν εδώ. Τώρα όμως. Με το τζιν. Τώρα να βάλουμε παππούς. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Μα τι γίνεται. Θέλω να ψηφίσετε ένα μέλος από τη δική σας ομάδα που θέλετε να στείλετε στην μπλε ομάδα. Αυτό θα γίνει τώρα και θα ξεκινήσω από σένα, Παναγιώτα. Ποιο μέλος της ομάδας σου θέλεις να στείλεις στην μπλε ομάδα? Λοιπόν. Θα πω την Ιωάννα. Θα πεις την Ιωάννα. Γεωργία. Θα πω και εγώ την Ιωάννα. Την Ιωάννα. Μαρίνα. Εμένα θα κοιτάς. Θα πω και εγώ την Ιωάννα για να συμφωνήσω με τα κορίτσια πριν. Μανταλένα. Όταν ξεκίνησε η Παναγιώτα, σκεφτόμουν και εγώ ποιο να ψηφίσω και θυμήθηκα πως είχε γίνει ευχή αυτό το πράγμα. Μακάρι να ήταν επιλογή μου να αλλάξω ομάδα. Και ας έφευγα και την επόμενη μέρα. Οπότε εύχομαι να πραγματοποιεί η ευχή της. Επιλέγω την ίδια, την Ιωάννα. Ευχή δεν είχα κάνει. Είχα πει όμως ότι οι άνδρες είναι πιο ενωμένοι, πιο δυναμικοί, πιο οργανωτικοί, πιο ομάδα. Και εμείς δεν το έχουμε αυτό. Εμείς είμαστε στο διαβάσμα, τις θεωρίες, αλλά τα λουδίτσες. Αυτή είναι η πιο ερώμη. Αυτό. Τώρα αν αυτό εκλαμβάνεται σαν ευχή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως το είχα σκεφτεί από μέσα μου πολλές φορές. Μαρία. Νομίζω και εγώ εκεί θα καταλήξω. Στην Ιωάννα. Τερανταφυλιά. Εγώ διαφωνώ. Θέλω να μείνει η Ιωάννα στην ομάδα, παρόλο που έχει κάποια θέματα στην οργάνωση του πόστου της. Και θα πω τη Μανταλένα. Η Ιωάννα είναι ήρεμη δύναμη μες στην κουζίνα. Μπορεί να μιλάει, να ενοχλεί, να ρωτάει, αλλά είναι πρόθυμη πάντα να βοηθήσει. Οπότε θεωρώ ότι ένας άνθρωπος τέτοιος στην κουζίνα πάντα χρειάζεται. Ελπίδα. Νομίζω ότι θα κάνω τη μεγαλύτερη διαφορά από όλες και θα ψηφίσω τη Μαρίνα. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση σαν ομάδα αυτή τη στιγμή και αξίζουν ένα καλό χέρι δίπλα. Ιωάννα. Θα πω την ελπίδα για να μην έχω θέματα. Την ελπίδα. Δεν το κάνω βέβαια. Άρα, έτσι. Η Ιωάννα στο επόμενο σέρβις θα είναι στην πλέον ομάδα. Νομίζω για μένα αυτό που έγινε απόψε ήταν η ευκαιρία της ζωής μου να διώξω ένα άτομο από την ομάδα μου που αλήθεια δεν το θέλω στην ομάδα μου. Γιατί οι καταστροφές αρχίζουν πάντα από το πόσο που είναι αυτή. Έλα εδώ. Δώσε μου την ποδιά σου και πήγαινε στα αγόρια. Από εδώ και πέρα θα έχεις μπλε ποδιά. Μου αφαιρέθηκε. Όχι όμως βιαίως, η κόκκινη ποδιά. Και αισθάνομαι ανακούφιση, επιτέλους. Καθαρτήριο πέρασα. Είμαι καλά, πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν μου πήγαινε άλλο στο κόκκινο. Μπλε, Ελλάδα. Καλό βράδυ. Δεν με ενοχλεί καθόλου που ήρθε η Ιωάννα στην ομάδα μου. Είναι άτομο έμπειρο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει περισσότερο από ό,τι βοήθησε τις κοπέλες.